σίγουρα είναι μια συνάντηση η οποία γίνεται και μας βρίσκει όλους υπαρκτικά, καθώς μια υπουργική απόφαση, μια οδηγία του Υπουργείου έχετε να αναθέσει το σχεδιασμό των σχολείων, αλλά και να συντήσει τμήματα τα οποία μπορεί να είναι και μέχρι την έκτη δημοτικού. Έρχεται σε ένα πλαίσιο περικοπών, δραστικών περικοπών, να μετακινήσει μαθητές μεγαλύτερο τάξη από την πρώτη, δηλαδή στη Δευτέρα, στη Τρίτη, στη Τετάρτη, στη Πέμπτη, σε άλλες σχολικές μονάδες, δηλαδή ένα παιδί το οποίο πήγαινε εντός ακόμη σε μια τάξη ή έρχεται στους μαθητές του, θα τον μετακινήσουν υποχρεωτικά σε μια άλλη σχολική μονάδα και δυστυχώς δεν έχουμε αντιληφθεί το μέγεθος του προβλήματος και δεν ενδιαφέρει δυστυχώς η πολιτική ηγεσία το μέγεθος του συστήματος, του προβλήματος, όταν σε πάρα πολλές τάξεις μέσα υπάρχουν παιδιά με 2, 3 και 4 γνωματεύσεις για παράλληλη στήριξη ή για τμήμα ένταξης, πράγμα το οποίο αντιλαμβάνεστε σε ένα 25 τμήμα τι ζητήματα δημιουργεί. Και βέβαια ο πρώτος αποδεκτής είναι αυτά τα παιδιά τα οποία θα έπρεπε να είναι προτεραιότητα της πολιτείας, να είναι καλημέρα πλήρως με 24 ώρες παράλληλη στήριξη και είδαμε πέρυσι να μοιράζονται σε 8 και 8 ώρες. Και φέτος, καλώς ή κακώς, επειδή το ψέλησε και ο Διευθυντής Εκπαίδευσης, θα πάει στο ίδιο μοτίβο. Δηλαδή, και θα έχουμε 25 τμήματα και μερική κάλυψη στα παιδιά τα οποία θα έπρεπε να αποτελούν προτεραιότητα της πολιτείας. Συνεπώς, αυτό που μας έχει ανησυχήσει σαν εκπαιδευτική κοινότητα, κάναμε πριν από μερικές μέρες μία συνάντηση όλοι οι σύλλογοι εκπαιδευτικών του Λασιτίου με τον Διευθυντή Εκπαίδευσης, τεθήκαν τα συγκλήματα, παρουσιάστηκε μία πιο ωρεοποιημένη κατάσταση από αυτή που είναι στην πραγματικότητα και καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορούμε να το αφήσουμε έτσι. Νομίζω σε αυτή την προσπάθεια ξέρουμε ότι οι σύλλογοι των εκπαιδευτικών και οι εκπαιδευτικοί τόσα χρόνια διεκδικούμε και όλα μας τα αιτήματα και όλες μας οι διεκδικήσεις έχουν να κάνουν κατά κύριο λόγο με τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης, να έχουμε, να προσπαθούμε να πετυχαίνουμε μία ανάταξη, αν θέλετε, μία βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου και όχι τη διάλυση. Σήμερα, δυστυχώς, αυτό το οποίο έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι πλήρως αντιπαιδαγωγικό, σε βάρος των παιδιών και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει δεκτό και γι' αυτό τον λόγο σας έχουμε καλέσει, γιατί στον αγώνα αυτό δεν είναι μόνο οι εκπαιδευτικοί, αλλά είναι και οι γονείς. Νομίζω ότι όταν ενώσουμε μαζί τις δυνάμεις μας, αντιλαμβανόμαστε ότι έχουμε να πετύχουμε πολύ περισσότερα πράγματα. Γιατί θα μπορέσουμε να πιέσουμε σε κάθε κατεύθυνση μαζί από κοινού και αυτή την ώρα που συζητάμε και οι υπόλοιποι σύλλογοι του Λασιτίου, δηλαδή της Ιεράπετρας και του Αγίου Νικολάου, θα κάνουν ανάλογες συναντήσεις με γονείς, ώστε αυτή η πίεση να παρουσιαστεί. Στο κομμάτι το διαδικαστικό και ο Ανδρέας Ομουτάκης, ο οποίος είναι ο αιρετός του Πίσπε Λασιτίου, ο οποίος ήταν ο πρώτος ο οποίος είχε να διαχειριστεί την κατάσταση και μέσα στην κατάσταση που είχε να διαχειριστεί, ναι, εκτός από το κλείσιμο των δημάτων στο Δημοτικά, ήταν συρρυκνώσεις και στα νηπιαγωγεία με αποτέλεσμα και πάρα πολλοί συνάδελφοι από την περιοχή της Ιδρίας, εκτός του αν αντιληφθούμε ότι στα νηπιαγωγεία τα περισσότερα παιδιά δεν έχουν γνωμάτευση, γιατί το κερασί έχει αυτή τη στιγμή που συζητάμε ουρά πάνω από 120-140 παιδιά τα οποία δεν έχει κοιτάξει, δεν έχει την περάσει, με αποτέλεσμα ειδικά στο νηπιαγωγείο, το οποίο είναι η βάση της εκπαίδευσης. Εκεί γίνεται, αν θέλετε, το πιο σημαντικό έργο εκπαιδευτικό. Η νηπιαγωγή είναι αφημένη μόνη τους. Και παιδιά τα οποία παίρνουν γνωματεύσεις, περνάνε το νηπιαγωγείο και μετά την πρώτη και δευτέρα δημοτικού παίρνουν την γνωμάτευση. Αλλά αντιλαμβανόμαστε ότι με το να συρρυκνώσουν και τα νηπιαγωγεία, 6 συνάδελφοι νηπιαγωγοί θα έπρεπε να φύγουν από την επαρχία της Ιστίας, να πάνε στην Ιεράπετρα και στον Άγιο Νικολάου, και τα νηπιαγωγεία να γίνουν 25 τμήματα. Αντιλαμβανόμαστε ότι ο νόμος προβλέπει το εξής, για να είμαστε σαφείς. Προβλέπει το εξής,
ότι ο αριθμός μαθητών σε κάθε τμήμα μπορεί να είναι 25 μαθητές, αυτό προβλέπει ο νόμος. Όταν υπάρχουν παραπάνω μαθητές εκεί πατάνε, δηλαδή μέχρι 30, 26, 27, 28, δύναται να γίνεται μετακίνηση σε όμορη σχολική μονάδα, ώστε να συμπληρωθεί το τμήμα. Πού όμως? Στο προνήπιο και στην πρώτη δημοτικού. Υπάρχει μια τριμελής επιτροπή, η οποία εξετάζει τα όρια της πόλης, βλέπει ποια παιδιά βρίσκονται πάνω στα όρια και μεταξύ των παιδιών που βρίσκονται πάνω στα όρια γίνεται μια κλήρωση και σου λέει πάμε σε μια μετακίνηση. Αυτό εν πωλής δεν έχει γίνει από την εφαρμογή του νόμου, γιατί από τη δικιά μας τη μεριά τόσα χρόνια η εκπαιδευτική κοινότητα παλεύουμε και όταν είχε γίνει πριν από 4-5 χρόνια στην Γενική Συνέλευση που είχαμε κάνει και σύσσωμη η Γενική Συνέλευση πήρε απόφαση και κινηθήκαμε η εκπαιδευτική προς την κατεύθυνση να πιέσουμε τη διεύθυνση εκπαίδευσης, μπλοκάραμε τις μετακινήσεις. Δεν έφτασε σε εσάς, γιατί πριν γίνουνε μετακινήσεις, τις είχαμε μπλοκάρει εμείς. Τι δηλαδή, δεν εφαρμόστηκε στην πραγματικότητα ο νόμος αυτός ποτέ. Σήμερα όμως, δεν μιλάμε για τις πρώτες δημοτικού ή για τα προνήπια. Σήμερα μιλάμε για μια υπέρβαση, αν θέλετε, του νόμου, σε μια παράκαψη, αν θέλετε, του νόμου, που πάνε να κάνουν συγχωνεύσεις σε τάξεις πέραν της πρώτης. Δηλαδή στη Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, μέχρι τη δημοτικού. Το δεύτερο το οποίο θέλω να γνωρίσετε είναι το εξής. Ο νόμος προβλέπει το εξής. Όταν υπάρχουν 25 μαθητές και 2 γνωματεύσεις για παράλληλη στήριξη μέσα στη τάξη, ο αριθμός των παιδιών καταπίπτει από τον ανώτερο, δηλαδή 25 κατά 2. Δηλαδή 25 μείον 2, 23. Είναι ο ανώτερος αριθμός μαθητών που μπορεί να έχει μέσα ένα τμήμα. Αυτό αποτελεί στο δικό μας χέρι ένα όπλο, αν θέλετε, και στο ερετού και σε μένα που ήμουν τα προηγούμενα χρόνια ερετός και στον Ανδρέα που είναι στη θητή αυτή, αποτελεί, αν θέλετε, ένα όπλο, ένα μοχλό πίεσης προς τη διεύθυνση για να σπάμε τα τμήματα, γιατί ξέρουμε ότι τμήματα με λιγότερο αριθμό μαθητών γίνεται και μια πολύ καλύτερη δουλειά. Άλλο είναι να έχεις 25 μαθητές και συγγνωματεύσεις και άλλο να έχεις 17, 18, 19, 20 μαθητές. Έχει μεγάλη διαφορά όσο και φαίνεται παράξενο. Και γι' αυτό αποτελεί ένα αίτημα του κλάδου μας να υπάρχουν στα δημοτικά 20 τμήματα και 15 στο νηπιαγωγείο. Αυτό δυστυχώς η πολιτική ηγεσία δεν το λαμβάνει υπόψη και εν μέσω κορονοϊού τα 22 τμήματα τα οποία είχαν θεσμοθετηθεί τα ξανάλλαξε και τα κάνει 25. Δηλαδή, για να γνωρίζουμε ότι είχε προβλεφθεί στον προηγούμενο νομικό πλαίσιο τα τμήματα να είναι πλέον 22 μαθητών και ξανακάνουν πάλι τα τμήματα 25. Όμως, εδώ πέρα υπάρχει και ένα νομικό έρισμα. Πατάνε όταν τους λέμε ότι έχουμε τάξεις με 5 γνωματεύσεις, με 6 γνωματεύσεις, με 7 γνωματεύσεις. Τώρα με τις ειδήξεις θα ξεφύγει το πράγμα. Αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό θα λειτουργήσει αρνητικά για τους μαθητές μας, οι οποίοι έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Η απάντηση είναι ότι αν υπάρχει στο τμήμα έναρξης μέσα στη σχολική μονάδα, μπορεί το παιδί να παρακολουθήσει το τμήμα έναρξης. Αλήθεια, ένα παιδί το οποίο έχει κάποια μορφή ή στο φάσμα του αυτισμού με 7, 8, 6 ώρες την εβδομάδα μπορούμε να το βοηθήσουμε. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας και εκπρόσωπο του Δήμου, τον κύριο Κωστίλη Περίου, που είναι μαζί μας σήμερα, γιατί είναι σημαντικό, το έχουμε δει και στο παρελθόν, όταν κλείνανε τα χωριά και όταν υποβαθμίσανε τις σχολικές μονάδες των χωριών, αλλά και όταν είχαμε και άλλα ζητήματα, ότι όποτε δεν έχουμε ζητήσει τη συνδρομή, αν θέλετε, και την αρρωγή του Δήμου ήταν κοντά μας, είναι σημαντικό ότι σήμερα ο Κωστής είναι μαζί μας και βρίσκεται πάντοτε δίπλα, αυτό να το τονίσουμε. Και από τη μεριά των εκπαιδευτικών στους ερετούς του ΠΙΣΠΕ είναι ο Ανδρέας Μουτάης, να στέλνει μια ενημέρωση και του Συλλόγου ο Ζαβετάης ο Δημήτρης που ήταν και ο εκπρόσωπος που εκπροσώπησε την περασμένη εβδομάδα στη συνάντηση με τον προϊστάμενο.
Εγώ σας ευχαριστώ και είναι σημαντικό οι γονείς να πάρετε το λόγο και να δούμε τα επόμενα βήματα. Θεωρώ ότι πρέπει να κινηθούμε ως εξής. Να κάνουμε συνάντηση με τον Διευθυντή Εκπαίδευσης και γονείς, αλλά και με τον Περιφερειακό Διευθυντή που έχουμε στόχο και έχω έρθει σε επαφή με όλους τους Προέδρους της Κρήτης, ώστε να ασκήσουμε πίεση και σε αυτόν ο οποίος υπογράφει. Αυτός που υπογράφει τελικά, αυτός που εγκρίνει τελικά, είναι ο Περιφερειακός Διευθυντής ο Μανώλης ο Κατσονάκης. Και καλός ή κακός, επειδή μπορεί να μας ρίχνουν από τον Άννα στον Καϊάφα, και αυτό θα κάνουν αύριο, θα ρίχνει ο ένας την ευθύνη στον άλλο και τελικά κανείς δεν την αναλαμβάνει. Είναι υπεύθυνος ο Διευθυντής Εκπαίδευσης ναι μεν του Λασιθίου, αλλά ο Περιφερειακός Διευθυντής είναι αυτός που τελικά εγκρίνει, δικοτομεί και στέλνει στο Υπουργείο. Αυτό. Και αν θέλετε να σας δώσω και ένα παράδειγμα, γιατί είναι καλό να το έχουμε και αυτό σαν ένα κριτήριο, επειδή μίλησα πάλι χθες με τον Ερετό και χθες μίλησα και με τον πρόεδρο του Ερετίνου, στο Ερετίνο, που έχει παρόμοιο μαθητικό πληθυσμό με το Λασίθι, οι συγχωνεύσεις οι οποίες έγιναν ήταν 5 με 6 σε όλο το νομό. Καμία σχέση, που έχει πιο πολλές κοινωνικές μονάδες, καμία σχέση με αυτό το οποίο έγινε εδώ πέρα. Συνεπώς, αντιλαμβανόμαστε ότι αποτελεί και θέμα διευθυντή εκπαίδευσης. Το αν θα κάνει, εάν θα κάνει όλες τις συγχωνεύσεις ή αν θα μπορέσει να λειτουργήσει προς όφελος των σχολικών μονάδων και των μαθητών για να προωρέσει να γλιτώσει όσα περισσότερα κοινωνία. Αποτελεί, αν θέλετε, και προσωπική ευθύνη. Έχουμε εκπαιδευτικούς από τη Σιτία που έχουν εξεριζωθεί, αφήσαν τις οικογένειές τους και τρέχουν στην Ιεράπετρα στον Άγιο Νικόλαο. Και τα παιδιά την επόμενη μέρα από 1 Σεπτεμβρίου, γιατί τώρα δεν σας έχει έρθει κάτι από το σχολείο, θα σας καλέσουν σαν γονείς να κάνετε εγγραφή σε μια άλλη σχολική μονάδα. Σας ευχαριστώ για την υπομονή και τον χρόνο σας. Αν θέλει ο κ. Βιμπερίου να κάνει. Το τελευταίο σου κύκλο, θέλω να σα κάνω τα δικά σου προσλόγια. Να μιλήσετε για την. Καλημέρα και καλημέρα. Εντάξει, ήταν πολύ σημαντικό ο πρόεδρο το πλαίσιο. Εγώ να σα πω δύο πράγματα ακόμα, δύο παραμέτρου από τη συνάντηση που είχαμε με τον προϊστάμενο την προηγούμενη εβδομάδα. Όπου, όπως είπε και ο Αλέξανδρος, προσπάθησε να μας το ωραιοποιήσει και να μας πει ότι όλα αυτά γίνονται στο πλαίσιο ενός συμμαζέματος. Το ερώτημα βέβαια το δικό μας είναι γιατί αποφασίστηκε το συμμάζεμα αυτό να γίνει μέσα Αυγούστου και να μην γίνει όπου γίνεται ο προγραμματισμός που γνωρίζουν το μαθητικό δυναμικό, τα πάντα, το εκπαιδευτικό προσωπικό τέλη Μαΐου, να γίνει τότε το συμμάζεμα, αλλά εκ του πονηρού και μόνο με οικονομικούς όρους. Κακά τα ψέματα, επιβολούμε κάθε παιδαγωγικό όρο, γίνεται καθαρά για οικονομικούς σκοπούς. Γι' αυτό λόγω να γίνει πρώτο συμμάζαμα μέσα στο καλοκαίρι, όταν οι γονείς είναι σε διακοπές και οι εκπαιδευτικοί για να μας πιάσουν στον ύπνο. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, όπως είπε και ο Αλέξανδρος, ήρθε από το Γενικό Γραμματέα, αν δεν κάνω λάθος, ούτε καν από τον Υπουργό, η απόφαση με τον χαρακτηρισμό μάλιστα εντέλεσθε. Προς τους περιφερειακούς διευθυντές και οι περιφερειακοί διευθυντές ζήτησα τη γνωμοδότηση των διευθυντών εκπαίδευσης του κάθε νομού. Οπότε η δικιά μας η πρόταση των εκπροσώπων στη συνάντηση ήταν που μπορούσε κάλλιστα και ο δικός μας διευθυντής εκπαίδευσης και όλοι οι διευθυντές εκπαίδευσης των νομών να γνωμοδοτήσουν σύμφωνα με τις θέσεις του κλάδου, που είναι 20 μαθητές ένα τμήμα στο δημοτικό και 15 στο νηπιαγωγείο. Τι θα τον εμπόδισε τον Διευθυντή Εκπαίδευση να γνωμοδοτήσει έτσι και να πει ότι εγώ συντάσσω με τη θέση του κλάδου και προτείνω αυτό. Άρα, επί της ουσίας, δεν προτείνεται καμία συμφώνηση των νομών Λασιθίου. Το τρίτο σημείο είναι ότι ερωτήθηκε ο προϊστάμενος εάν αυτό γίνεται το νοικοκύρεμα που τόσο έσχισε να το κάνει αμέσως την πρόταση στον Περιφερειακό Διευθυντή, αν γίνεται μόνο στον νομό Λασιθίου, που μιλάμε για 14 συνδείξεις, άρα εμείς θα σώσουμε το οικονομικό πρόβλημα της Ελλάδας, το κράτος. Και αν έγινε αντίστοιχο στους υπόλοιπους νομούς της Κρήτης, που από ό,τι μαθαίνουμε, που είπαμε φυσικά ότι θα το παρακολουθούμε, από ό,τι μαθαίνουμε, δεν γίνεται σε αυτή την έκταση. Γίνεται σε πολύ μικρότερη και σχεδόν μέσα στα πλαίσια του νόμου. Και επίσης θα είναι αντίστοιχα, θα εφαρμοστεί σε ολόκληρη την Ελλάδα. Διότι αυτή τη στιγμή μιλάμε ότι εάν εφαρμοστεί. Στην Καρδίτσα ή στις Σέρες. Στην Αθήνα που έχει κάποια οικονομικά στοιχεία, στην Αθήνα. Θα γινόταν μετακινήσεις 4,5
σχέδιο εκπαιδευτικό. Πράγμα ανέφικτο μέσα Αυγούστου και, και διαδικαστικά των εγγενειών αυτών και το που θα πάνε όλοι αυτοί οι εκπαιδευτικοί. Η Καρδίτσα, ας πούμε, η Θεσσαλία θα έπρεπε να βγάλει πλεονάσματα σε επίπεδο περιφέρειας Θεσσαλίας. Φανταστείτε. Πράγμα το οποίο είναι ανέφικτο. Ένα τελευταίο σημείο. Εξηγήστε το λίγο, γιατί πολλοί δεν το καταλαβαίνω αυτό. Δηλαδή, θα έπρεπε να περισσεύουν πάρα πολλοί δάσκαλοι σε ολόκληρη την περιφέρεια της Καρδίτσας. Είναι μια απόλυτη. Το τελευταίο στοιχείο είναι αυτό με τις παράλληλες ρήξεις. Φέτος στο νομό είχαμε 300 πιστώσεις σε παράλληλες ρήξεις, που σημαίνει δηλαδή ότι μπορούσαν να δουλέψουν 300 εκπαιδευτικοί και πάλι θα καλυπτόταν όλες οι ανάγκες, αλλά καθόλου ήταν πάλι από τα 300 συγγραμματές και πάλι θα έμεναν δηλαδή κάποια παιδιά χωρίς παράλληλη στήριξη. Και με τον τρόπο αυτό, με τις συμπτύξεις αυτές, θα δουλέψουν 170 παιδιά θα έχουν μόνο παράλληλη στήριξη, διότι δεν ξέρω αν το καταλαβαίνω το παράδειγμα. Είναι υπομοτεύσεις. Όχι, 170 μπορούν να απορροφήσουν αυτή τη στιγμή. Διότι, για παράδειγμα, θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Στο δικό μας σχολείο, για να το καταλάβουν τα υπόλοιπα, αυτή τη στιγμή σε μία τάξη που συνενώνονται, υπάρχουν προγραμματεύσεις για 5 παράλληλες ρήξεις. Εντάξει, εάν ήταν 2 τμήματα, θα ήταν ένα στο ένα τμήμα, ένα στο άλλο, δηλαδή 2. Αυτή τη στιγμή που γίνεται ένα τμήμα, μία για 5. Άρα καταλαβαίνετε πως ήρθε ο μειούμενος αριθμός από το 300 στο 170. Αυτά τα. Νομικά δεν αντιλαμβάνομαστε ότι αν υπάρχει μια τέτοια νομοθεσία που έλεγε ότι. Παράκι, γιατί είναι ένα πρόγραμμα, ένα λογισμικό που μπαίνουν μέσα οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές. Λέγεται My School. Σε αυτό λοιπόν έχουν πει από το Υπουργείο ότι δεν θα υπάρχει τάξη με 15 μαθητές και κάτω. Όταν λοιπόν μπήκανε μέσα, με ένα κουμπί μπορούν να πατήσουν σε όλη την Ελλάδα και να δουν ποια τμήματα έχουν 15 μαθητές και κάτω. Όταν είδα λοιπόν 12 και 13, το ενώσα και το κάνανε ένα 25. Σε τμήματα παλιότερα. Τα οποία βέβαια όταν τα παιδιά ήταν 25, είχε διχοτομηθεί τα προηγούμενα χρόνια με γνωμάτευση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, γιατί είχε ειδικέ μαθησιακέ δυσκολίε ή ήταν ειδική περιοχή. Με απόφαση του Περιφερειακού. Τώρα παίρνονται όλε οι αποφάσει πίσω και γίνανε 14 συνδείξει στο νομό και φέτο καμία εισήγηση δεν διχοτομήθηκε. Εσείς αγωνίες είστε οι μόνοι που πραγματικά μπορείτε να αντιδράσετε, γιατί εμείς είμαστε δημόσιοι υπάλληλοι και είμαστε υποχρεωμένοι να υπακούμε τον νόμο και να κάνουμε αυτά που μας λένε. Είναι σαν συνδικαλιστές μπορούμε να αντιδράσουμε, μπορούμε να καταγγέλνουμε περιστατικά. Όμως, παράδειγμα. Θα μαζευτείτε να το συζητήσετε. Πάντως οι πιέσεις είναι προσωπική μου γνώμη, πρέπει να γίνουν προς το Υπουργείο. Γιατί αν πάτε στο προϊστάμενο θα το στέλνει στο περιφερειακό. Ο περιφερειακός στο Υπουργείο. Πρέπει να γνωστοποιηθεί αυτό και να απαντήσετε στο παιδαγωγικό περιεχόμενο. Επειδή σήμερα και ο ρόλος της σημερινής συνάντησης είναι αυτός, υπάρχει ένας συντονισμός των γονέων τους εκπαιδευτικούς. Δηλαδή όπως πήγαμε εμείς πριν από μια εβδομάδα, μπορούμε να ξαναπάμε μετά τις Παναγίες λογικά, τώρα γιατί μεθαύριο πλέον το χρονικό πλαίσιο πρέπει να είναι λίγο στενό. Μπορούμε να κανονίσουμε μια συνάντηση, αν θέλετε, με τον Διευθυντή Εκπαίδευσης από κοινού. Εμείς θα φροντίσουμε και θα προσπαθήσουμε συντονιστικά το ΔΣ να δούμε και με τα υπόλοιπα ΔΣ του νομού, αν έχουν και άλλοι φορείς από τις άλλες φορείς. Και νομίζω ότι λειτουργεί πολλαπλασιαστικά η πίεση και προς τον Διευθυντή Εκπαίδευσης, αν πάμε δηλαδή μια αντιπροσωπεία γονέων από τα σχολεία και γονείς της Ιππίας. Πάμε εκεί πέρα και καταθέσουμε τα ζητήματα, ασκήσουμε πίεση, πάρουμε τα ΜΜΕ, αναδείξουμε τα προβλήματα. Με αυτόν τον τρόπο νομίζω ότι καλώς ή κακώς το έχουμε δει και στο παρελθόν και με το κλείσιμο των σχολείων της περιφέρειας της Ιππίας και με πολλά θέματα έχουμε δει ότι παίρνουμε μια απόφαση και με το που ασκούμε πίεση, ειδικά μαζί με τους γονείς, αμέσως την ανακαλούμε. Μην νομίζετε δηλαδή ότι έχουν φτάσει και δεν παίρνετε τίποτα πίσω. Έχουμε τη δύναμη να τους κάνουμε να ανακαλέσουν την απόφαση. Φτάνει να πάμε μαζί ενωμένοι. Εάν πάμε μαζί ενωμένοι, είμαι βέβαιος ότι μπορούμε να καταφέρουμε να περισσώσουμε τα περισσότερα δυνατά τμήματα. Αν δεν διεκδικήσουμε όλοι τα λόγια. Σωστά, σωστά. Και κοιτάξτε, η παγίδα σε αυτή την περίπτωση δεν είναι να διεκδικήσουμε κάτι ή να επέμβει κάποιος το να σπάσει λιγότερα τμήματα ή να μην τα σπάσει φέτος το λασίθι. Το πρόβλημα δεν λύθηκε. Οι πιέσεις πρέπει να ασκηθούν με αίτημα
Οι μαθητές πρέπει να διχοτομούνται στην περίπτωση που είναι 25 και έχουν δύο γραμματεύσεις 23, ένα νούμερο με ένα αίτημα πάγιο. Δεν θέλουμε να μας κάνουν χάρη, ούτε να δουλέψουμε πελατειακά, να μας πούνε εντάξει, αφού φωνάζετε φέτος δεν θα κάνουμε διχοτομήσεις. Ναι. Του χρόνου θα ξαναπάμε στη διεύθυνση δηλαδή. Την εφαρμογή του νόμου με άλλα λόγια, όχι δικιά του ερμηνεία, γιατί αυτό είναι μια ερμηνεία δικιά του. Είναι αυθαίρετη ερμηνεία. Είναι αυθαίρετη ερμηνεία, σωστά. Αυτό που λέει ο Ανδρέας, με λίγα λόγια, είναι ότι θα μπορούμε να κινηθούμε αφενός τώρα, επειδή έχουμε αυτή τη στιγμή μπροστά μας ένα πρόβλημα το οποίο σε δύο εβδομάδες που ανοίγουν τα σχολεία, μία του Σεπτέμβρη, θα έχουμε να το διαχειριστούμε. Πάμε να λύσουμε άμεσα το ζήτημα αυτό, ώστε να μπορούμε να αναζητήσουμε να μην εφαρμοστεί αυτή η αντιεκπαιδευτική και για την παιδαγωγική οδηγία του Κατσαρού, του Γενικού Γραμματέα του Μαντή, ώστε να αφήσουμε τα τμήματα και να στελεχώσουμε με παράλληλες στήριξεις γύρω στα παιδιά. Δεν γίνεται κάθε χρόνο, αν θέλετε, να σας το πω και διαφορετικά, με τον Ανδρέα που είναι ερετός και τα λοιπά, να χτυπάμε τηλέφωνα και να πιέσουμε το κερασί και τον Διευθυντή Εκπαίδευσης για παιδιά τα οποία πραγματικά θέλουν 24 ώρες και υπάρχουν ανάγκη να στελεχωθούν, να ζητάμε αυτονόητα. Πρέπει λοιπόν να πάμε αφιενός από κοινού σε αυτό το επίπεδο, να πάμε στον περιφερειακό διευθυντή, ενδεχομένως με την Ένωση Γονέων, αν αυτή είναι και εδώ, βασίλειο Σουγέννη και Κουκουλάκη, και με κάποιου ενδεχομένου γονεί, για να πει ο περιφερειακό διευθυντή είναι αυτό που υπογράφει, είναι α το πούμε ένα μικρό υπουργό στην περιφέρεια Κρήτη, δηλαδή είναι σαν κάτω από τον υφυπουργό, είναι ο περιφερειακό. Έτσι, στην ιεραρχία είναι κάτω από τον υφυπουργό. Και επίση, να μπορέσουμε να ζητήσουμε, γιατί η εκπαιδευτική κοινότητα το έχει κάνει. Εμείς ως ερευνητή το έχουμε ζητήσει. Νομική τροποποίηση. Δεν μπορείς να κάνεις κάθε χρόνο το ίδιο και το ίδιο. Το Υπουργείο, τι μας είπανε από το Υπουργείο όταν συναντηθήκαμε. Εμείς θα σας κόψουμε το δικαίωμα να κάνετε εισηγήσεις από το πίσω. Ό,τι κάναμε δηλαδή εμείς τόσα χρόνια που πιέζαμε και διχοτομούσαμε τμήματα, επειδή το βλέπανε, μας είπανε θα σας τα κόψουμε λέει αυτά. Θα τα κάνουμε εμείς κεντρικά. Θα μας περνάτε εσείς τους αριθμούς και εμείς θα κάνουμε τα υπόλοιπα. Δυστυχώς, αν δεν υπάρχει και νομική τροποποίηση, του χρόνου θα ξανασυζητάμε τα ίδια πράγματα. Άρα, σίγουρα, άμεσα μαζί με τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς προς τη διεύθυνση και προς την περιφερειακή διεύθυνση, να κάνουμε παρεμβάσεις και προς τα ΜΜΕ, που είναι και μαζί μας εδώ πέρα και πρόσωπος του ΜΜΕ Ισταμπουλά και υπάρχουν και. Και όλοι από ό,τι έχουν πει έχουν διαταστεί να αναδείξουν το ζήτημα σε όλη τους τη διάσταση με το Δήμο που είναι εδώ πέρα μαζί μας ο κύριος Κιντερίου και να μπορέσουμε όλοι μαζί να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε το αυτονόητο για τα παιδιά μας. Δίπλα στα αιτήματα και των γονέων και των εκπαιδευτικών, γεγονός είναι ότι η τοπική αυτοδιοίκηση έχει επιχορηγήσει αυτή τη στιγμή ένα πολύ μεγάλο βάρος μετά την κατάρρευση των σχολικών επιτροπών. Και δεδομένου του ότι δεν υπάρχουν εμπόροι, οπότε ό,τι αφορά συντήρηση υποδομές, είπε στον Παλέκη στους Δήμους. Προφανώς η καραμέλα εξοικονόμηση χώρων, είτε ανθρώπινων είτε οικονομικών, είναι κάτι το οποίο δεν έχει ουσία. Όπως είπανε προηγουμένως και οι εκπαιδευτικοί εδώ, με το να μετακινείς δύο εκπαιδευτικούς, με το να κλείσεις δύο τάξεις και να στερήσεις εκπαιδευτικούς από τα παιδιά, και με ένα γνώμη μου δεν κερδίζεις κάτι. Σίγουρα η πίεση και συνδικαλιστικά, που οι άνθρωποι ξέρουν καλύτερα τα προβλήματα από τον καθένα και τους μοχλούς πιέσεις, όπως και μέσω των συλλόγων γονέων, νομίζω είναι κάτι καθοριστικό. Το επόμενο διάστημα, από εβδομάδα, λίγο πριν έρθει στα σχολεία, πιθανόν να μπορούν να γίνει και κάποιες κινητοποιήσεις, όπως είπατε, είτε σε επίπεδο πόλης είτε σε επίπεδο νομού. Με το δίκτυο των εκπαιδευτικών, εάν υπάρξει κάποια κινητοποίηση κεντρικά, φαντάζομαι θα ασκηθεί μια παραπάνω πίεση. Και το πιο σημαντικό από όλα, αυτό που συγκρίνεται από την κουβέντα, είναι η εφαρμογή του νόμου. Ο νόμος έχει σχεδιαστεί με τα καλά και με τα κακά. Δεν μπορεί να λέει 25 παιδιά για να το κάνει 30. Δεν μπορεί να λέει 25 παιδιά με δύο γραμματεύσεις για να το κάνει. Ο νόμος δεν είναι θρησκεία, αλλάζει. Ακριβώς. Και ό,τι είναι νόμιμο δεν είναι ηθικό. Αν είναι λάθος ο νόμος, μπορεί να αλλάξει. Με πιέσεις να αλλάξει ο νόμος. Και όπως είπε και η διευθύντρια του Τρίτου, εδώ πέρα η περιοχή έχει μια ιδιαιτερότητα. Εάν για παράδειγμα μειωθεί μια τάξη στη Ζάκρο, το όμορο τι σημαίνει. Σημαίνει σιδεία. Πώς θα μετακινούν τα παιδιά. Το όμορο της φάκας τι σημαίνει. Δηλαδή, είναι και αυτό ένα μεγάλο πρόβλημα. Θεωρώ ότι πρέπει κάθε περίπτωση να εξετάζεται διαφορετικά. Όπως είπατε, αντίστοιχη μείωση δεν υπήρξε τόσο μεγάλη ούτε στο Ρέθυμνο. Στο Ρέθυμνο, ούτε στο Πέτρινο. Ακριβώς. Οπότε, αν είναι θέμα περιφερειακού, που είναι το αμέσως επόμενο σκαλοπάτι από το Υπουργείο, νομίζω ότι όλοι πρέπει να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση.